Πόσο θα ζήσουμε στη ζωή αυτή, αγαπητοί φίλοι? 50, 100 χρόνια, μετά τέλος. Μετά αρχίζει η αιωνιότητα. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, θα ζήσουμε αυτή την κατάσταση. Είναι μυστήριο, που είναι όμως κατανοητό μόνο σε εκείνους που μοιάξανε τον Χριστό στην επίγεια ζωή Του μέχρι τον μαρτυρικό σταυρό Του. Ο αγαπητός Νόντας Κοπετέας για άλλη μια φορά με τον ευλογημένο λόγο του μας καθυλώνει με μια άλλη πραγματική ιστορία. Μακάρι η καθαρήτη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Λόγια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και η πεμπτουσία της μόνης αλήθειας του αηδίου τριαδικού Θεού ενώπιόν μας συνεχώς. Μόνο που η μεγαλύτερη απόσταση σε αυτή τη ζωή είναι η απόσταση που χωρίζει τα χείλη από την καρδιά. Ελάχιστοι είναι αυτοί που καταφέρνουν έστω και λίγα μόνο βήματα να κάνουν από τούτην την απόσταση. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που έφτασαν στον προορισμό τους. Το να βιώσουν τον Ευαγγελικό Λόγο, το να τον κάνουν βίωμά τους και να γίνουν αληθινά μακάρι. Για μια τέτοια γυναίκα θα σας μιλήσουμε σήμερα, προς δόξαν Τριαδικού Θεού και ωφέλεια ψυχών. Και ορμητήριό μας είναι μια σπάνια εφημερίδα που εκδίδεται στις μέρες μας. Και λέω σπάνια γιατί είναι πραγματικά πρωτόγνωρο και θαυμαστό μια εβδομαδιαία πολιτική, να το πούμε έτσι, εφημερίδα, να φέρει στο πρωτοσέλιδό της την χάρη του Θεού. Χάρη τη Θεού. Η εφημερίδα Μαχητής κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια και πάντοτε στο πρωτοσέλιδό της υπάρχουν στο κύριο άρθρο της πολλές αληθινές ιστορίες που φωτίζουν και δυναμώνουν τις ψυχές μας. Μια τέτοια ιστορία έγραψε ο συντάκτης και εκδότης αυτής της εφημερίδας, ο καλός μας φίλος και αδελφός, ο Νίκος ο Κανής. Και μας την εμπιστεύτηκε να την κοινολογήσουμε προς ωφέλεια ψυχών. Πάμε πολλά χρόνια πριν, στην Κρήτη. Εκεί ένα νιώπαντρο ζευγάρι, η Ελένη και ο Γιώργης. Ξεκινούν τη ζωή τους, ο καθένας από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά ελπίζοντας πως θα καταφέρουν μαζί να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Ανεπίγνωστα για τον Γιώργη, γιατί ο Γιώργης είναι δεδηλωμένα άθεος, όμως εν επιγνώση και συνειδητά για την Ελένη μας, η οποία είναι γαλοχημένη με τα νάματα της ορθόδοξης πίστης μας, έχει βιώσει το θαυμαστό Θεό μέσα από τις μεσητείες της κυρίας Θεοτόκου. Ξεκινούν λοιπόν την κοινή τους ζωή. Στην αρχή τα πράγματα είναι κάπως γαλήνια, μόνο μερικές ειρωνίες από τον Γιώργη προς την Ελένη κάθε φορά που εκείνη εκπληρώνει τις ανάγκες της ψυχής της, βιώνοντας τον Χριστό μυστηριακά, και προϊόντος του χρόνου οι ειρωνίες αρχίζουν να μετατρέπονται σε βία, στην αρχή λεκτική και στη συνέχεια σωματική. Κάθε φορά λοιπόν που η Ελένη ήθελε να πάει στην εκκλησία, σε μια λειτουργία, σε μια παράκληση, εκείνος αντιδρούσε, άρχισε να την κλείνει στο σπίτι, εκείνη έβρισκε τον τρόπο να ξεφεύγει και επί ταυτός άρχισε να βιοπραγεί. Δεν ήταν λίγες οι φορές που την έβγαλαν, την έσωσαν οι γείτονες μέσα από τα χέρια του.
Ενεξάλλου αυτός, φωνάζοντάς της, δεν κάνεις υπακοή στον άντρα σου, στον κύρι σου, να δούμε αν θα σε σώσει τώρα ο Θεός σου. Και εκείνο το σου, ξέρουμε όλοι μας, πόσο άσχημα ηχεί και πόσο πληγώνει κάποιες τέτοιες ψυχούλες. Δεν έφταναν όμως μόνο αυτά τα βάσανα της απαγόρευσης, του διωγμού εντός του σπιτιού της, άρχισε και ένα άλλο μαρτύριο. Ο Γιώργης άρχισε να ξενυχτάει, άρχισε να γυρίζει ξημερώματα και άρχισε να φέρνει στο σπίτι και μια φίλη του, την Όλγα. Την παρουσίασε στη γυναίκα του, κάποτε απλά για να της κάνουν το τραπέζι, εκείνη καλόγνωμη, γλυκομήλητη, την καλοδέχτηκε, φυσικά τη φιλοξένησε και αυτή η φιλοξενία έμελε να μετατραπεί σε ένα ανίκουστο μαρτύριο. Η Όλγα εγκαταστάθηκε στο σπίτι τους, πήρε τη θέση της στο κρεβάτι της, η Ελένη εξορίστηκε εντός εισαγωγικών στο σαλόνι και ξεκίνησε απλά να υπηρετεί τον Γιώργη και την Όλγα. Να τρέχει όλη μέρα προκειμένου να μην λείψει τίποτα, γιατί διαφορετικά την περίμενε ο βίαιος αυτός άνθρωπος, ο οποίος είχε μετατραπεί σε ένα κτίνος, την κυριολεξία. Κυλήσανε τα χρόνια, υπομονή και πίστη. Το μόνο καλό που είχε προκύψει είναι ότι πλέον ο Γιώργης δεν ασχολιόταν με τα της πίστεως της γυναίκας του και είχε το ελεύθερο πλέον αυτή να πηγαίνει στην εκκλησία και να λατρεύει το Θεό που τόσο αγάπησε. Κύλησαν τα χρόνια σε αυτήν την ανίκουστη κατάσταση. Ο Γιώργης αρρώστησε στα 56 του και στο νοσοκομείο φυσικά αυτή που τον φρόντισε με αγάπη και αληθινή στοργή ήταν η Ελένη, η γυναίκα του. Εγχειρίστηκε, επέστρεψαν στο σπίτι, η Όλγα παρούσα ακόμα και μετά από κάποιους μήνες ο Γιώργης κοιμήθηκε. Θα περίμενε κανείς η Ελένη να διώξει την Όλγα, να την εκδικηθεί και να αποκαταστήσει το μαρτύριο και την αδικία που τόσα χρόνια υφίστατο. Όμως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Η Όλγα παρακάλεσε την Ελένη, γιατί δεν είχε πού να πάει, δεν είχε κανέναν δικό της και όλοι οι συγγενείς της φυσικά, γνωρίζοντας όλη αυτή την ανίκουστη κατάσταση που τόσα χρόνια είχε γίνει γνωστή σε όλη την πόλη εκεί που ζούσαν, δεν θα την δεχόταν κανείς. Δεν είχε στον ήλιο μοίρα που λέμε. Είχε όμως μια αληθινά μεγάλη ψυχή που την φρόντισε, γιατί και εκείνη ύστερα από λίγα χρόνια αρρώστησε, αλλά η δική της αρρώστια κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι του Γιώργη. Η Όλγα ασθένησε για 6,5 χρόνια και κάποτε ήρθε σε πολύ άσχημη θέση, έγινε κατάκητη, ανήμπορη, τα χέρια της και τα πόδια της έγιναν τα χέρια και τα πόδια της Ελένης, η οποία μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι που έφυγε η δική της ψυχή από το σώμα, με αληθινή αγάπη την αγκάλιασε και φιλόστοργα συνεχώς την περιποιή του, κάνοντάς την και εκείνη ακόμα να απορρίσει. Πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα που υπέστης από εμένα να μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο.
Αδελφή μου, της έλεγε, εγώ σ' αγαπώ. Μόνο αυτό. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο να πει. Έφυγε και η Όλγα. Η Ελένη έμεινε για πολλά χρόνια μόνη της, έχοντας πλέον μια μοναξιά την οποία αφιέρωσε καθ' ολοκληρία στον Χριστό μας και στη λατρεία Του. Πολλές φορές δεχόταν ακόμα και μετά από τόσα χρόνια που κύλησαν τα επικριτικά σχόλια, τις ηρωνίες, τις λιδωρίες, τους χλεβασμούς όλων των γειτόνων και των κατοίκων της μικρής τους πόλης, οι οποίοι ποτέ δεν κατάφεραν να κατανοήσουν το μεγαλείο αυτής της ψυχής και ίσως και πολλοί από αυτούς που τώρα ακούνε αυτά τα λόγια αδυνατούν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που οθούσε την Ελένη στο να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, τον πραγματικά μοναδικό και ασυνάντητο. Η μοναδική με την οποία είχε σχέσεις και εκμυστηρεύτηκε τα πάντα, διηγήθηκε τη ζωή της και ήξερε αληθινά τι έκρυβε στα τρεις βαθά της η Ελένη, ήταν η γειτόνισσά της η Κατερίνη, η οποία ήταν και αυτή που στα 85 της χρόνια, στα 85 χρόνια της Ελένης, την βρήκε και κοιμημένη στο σπίτι της γαλήνια με ένα ειρηνικό πρόσωπο που μαρτυρούσε πολλά. Δεκέμβριο του 1986, στα 85 της χρόνια, κοιμήθηκε αυτή η διαλεχτή ψυχή, αυτή η Αγία ψυχή. 5 χρόνια αργότερα, και έχει σημασία να επισημάνουμε την ημερομηνία, τον Δεκέμβριο του 1991 έγινε η εκταφή της Ελένης, προκειμένου να ταφεί μαζί της η αδελφή της, η οποία ήταν χρόνια μετανάστρια στη Γερμανία. Κατά την ανακομιδή λοιπόν των λειψάνων της, συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός που έκανε όλους αυτούς που παρευρέθησαν σε αυτή την τελετή να μείνουν ενεοί και να δοξάσουν τον Θεό για το μεγαλείο Του. Χειμώνας καιρός, κάτω από το χώμα, και μόλις αντίκρισαν τα οστά της Ελένης, είδαν ότι σε όλες τις αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών της ήταν ανθισμένα λουλούδια. Κατά μεσής του χειμώνα και κάτω από τη γη, τα χέρια και τα πόδια που υπηρέτησαν την αγάπη του Χριστού με μια πρωτόγνωρη υπομονή, ευωδίασαν και αγκαλιάστηκαν μέσα από αυτόν τον τόσο θαυμαστό τρόπο. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μόλις πήγαν στο σπίτι της Ελένης για να μοιράσουν κάποια από τα λιγοστά της υπάρχοντα σε ανθρώπους αναγκεμένους, η Κατερίνη τους υπέδειξε μια μικρή κρυψώνα πίσω από έναν πίνακα στον τοίχο. Εκεί μια εικόνα του Χριστού μας, παλιά, πολυλιβανισμένη, με δάκρυα πάνω από τις προσευχές, τις δεήσεις και την υπομονή αυτής της Αγίας Ψυχής, και λίγα λόγια, μια μαντινάδα κριτική, γραμμένη με μολύβι από τα χέρια της Ελένης, πίσω από την εικόνα του Χριστού μας. «Βάσανα κι άλλα βάσανα, μη με λυπάσαι, δώσ' μου. Για σένα εγεννήθηκα, ματάκια μου και φως μου. Το για σένα, γραμμένο με κεφαλαία γράμματα». Στην καρδιά αυτής της γυναίκας, αυτής της Αγίας Ψυχής, με πύρινα γράμματα γραμμένη η λέξη Ιησούς. Και η μισθαποδοσία της όχι σε αυτή τη γη, όχι σε αυτή τη ζωή,
Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύπωση πάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Ξανά στους μακαρισμούς γυρίζουμε και στην κατάληξή τους. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής.